Η νομοθεσία για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από έντονες αντιδράσεις και διαφωνίες, αλλά και δυναμικές κινητοποιήσεις. Ο ορίζοντας που προβλέπει για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι πράσινοι στόχοι που θέτει δεν είναι μακριά. Το 2030 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος που έχει υποβαθμιστεί από την ανθρώπινη υπερδραστηριότητα και την κλιματική αλλαγή. Ο Ισπανός Σοσιαλιστής Ευρωβουλευτής Σεζάρ Λουένα, εισηγητής του νομοσχεδίου, τόνισε ότι η νέα νομοθεσία έχει ξεχωριστή σημασία επειδή έχουμε όντως υποβαθμισμένα οικοσυστήματα. Όχι στο σύνολό τους, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Ποτάμια, υγροβιότοπους, τυφώνες, δάση, που είναι πολύ σημαντικά για την ισορροπία της ζωής στον πλανήτη. Είναι κρίσιμο η Ευρώπη να είναι πρωτοπόρος. Οι αποφάσεις που λαμβάνουμε θα μας επιτρέψουν σε διεθνές επίπεδο να δώσουμε το παράδειγμα. Η ολομέλεια, ωστόσο, χωρίστηκε στα δύο. Η προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος να απορριφθεί το νομοσχέδιο στο σύνολό του θα επέφερε βαρύ πλήγμα στο ευρωπαϊκό Green Deal. Κάτι τέτοιο αποφεύχθηκε με 336 ψήφους υπέρ έναντι 300 κατά. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Ιταλός Ευρωβουλευτής Σαλβατόρε Ντεμέο σημείωσε ότι προφανώς χάθηκε μια ευκαιρία να συνταχθεί μια νομοθεσία που θα επέτρεπε την ομαλή μετάβαση. Η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος πρέπει να συνοδεύεται από τη βιωσιμότητα της κοινωνίας, της οικονομίας, της ανάπτυξης. Ο μεγάλος στόχος του αποκαλούμενου Green Deal θέλει την Ευρώπη να είναι η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Η έγκριση της νομοθεσίας περί αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος είναι ένα βήμα που ικανοποιεί την Κομισιόν. Το πρόβλημα με την πρόταση που κατατέθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ήταν ότι δεν έγινε κατανοητό αν διαφωνούσαν με το σύνολο του νομοσχεδίου, καθώς δεν αναφέρθηκαν στα σημεία με τα οποία είχαν διαφωνίες, παρατηρεί ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φρανς Τίμερμανς. Μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι και να κάνουμε διαβούλευση, ώστε να βρούμε κοινό έδαφος. Πλέον ξεκινά η φάση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κρατών μελών, ώστε να καταλήξουν σε μια κοινή συμβιβαστική απόφαση μεταξύ όλων των πλευρών.